Εδώ είμαστε στη διάρκεια των διαφημιστικών μηνυμάτων, συνεννοήσεις, συζητήσεις, προετοιμασία και βεβαίως αέρα και συνέχεια με τα υπόλοιπα. Και η συνέχεια είναι ωραία, γιατί θα συναντήσω μέσω Skype σύνδεσης την κυρία Μαρία Κανδεράκη. Είναι οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια. Μαζί μιλήσαμε και στη διάρκεια του πρώτου γενικού μας εγκλισμού, για να συμφωνούμε και με τις επιταγές του κυρίου Μπαμπινιώτη. Μαζί μιλάμε και στο δεύτερο. Βεβαίως υπάρχουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα, υπάρχει ένας κοινός τόπος, υπάρχουν όμως και πολλές διαφορές, κυρία Κανδεράκη, της πρώτης περίοδου με τη δεύτερη. Καλό απόγευμα. Γεια σας, καλησπέρα. Όντως υπάρχουν πολλές διαφορές. Το ένα είναι ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ μεγάλος φόβος από την άποψη ότι υπάρχει το γνώριμο. Που είναι παράδοξο βέβαια, διότι τα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα, είναι πολλαπλάσια. Όπως και οι θάνατοι. Αλλά στην ψυχολογία το άγνωστο φέρνει φόβο. Και τώρα σαν να ξέρουμε τι να περιμένουμε, σαν να ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε. Επίσης, την Άνοιξη, για όλους τους ενήλικες, ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μας που μείναμε 1,5 μήνα σε εγκλεισμό. Τώρα, όπως και να είναι, μια δεύτερη φορά. Οπότε, νομίζω ότι ο κόσμος το διαχειρίζεται λίγο πιο ψύχρεμα, κάποιες φορές και στα όρια της ανευθυνότητας, βέβαια. Ναι, είναι και αυτό το ζήτημα. Πάντως, δεν έχουμε αυτόν τον δημιουργικό ίστρο που παρατηρούσα την πρώτη φορά. Ζυμώματα, πράγματα, ιστορίες, διαδικτυακές επαφές, προτάσεις. Βλέπω ότι είμαστε λίγο πιο διαβασμένοι. Διαδικτυακές συναυλίες, ναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχουν αυτά. Εκτός και αν πάμε στο μήνα πάνω και μας ξαναβγεί το ζύμωμα. Προς τον παρόν, πάμε ήσυχα. Οι περισσότεροι δουλεύουμε. Ωστόσο όμως, αυτό έχει ένα αντίκτυπο στην ψυχολογία μας, έτσι δεν είναι? Κάνουμε ότι φερόμαστε φυσιολογικά. Δεν είναι και το απόλυτα φυσιολογικό να στερείσαι των ελευθεριών σου? Κοιτάξτε να δείτε, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η υγεία ορίζεται σαν μια κατάσταση ευεξίας σε σωματικό, ψυχικό, πνευματικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο και στο περιβάλλον μας. Σε όλα αυτά αυτή τη στιγμή βιώνουμε συμπτώματα. Στο περιβάλλον μπαίνουμε σε έναν σασέρ και φοβόμαστε να κουμπίσουμε το κουμπί, δεν ξέρουμε ποιος το έχει ακουμπήσει. Στο κοινωνικό, όλοι έχουμε αρχίσει πλέον να έχουμε γνωστούς που έχουν πληγεί με κορονοϊό και φοβόμαστε. Σε πνευματικό, δεν έχουμε πλέον την ησυχία και την ηρεμία να διαβάσουμε ένα βιβλίο ή να πάμε σε ένα σεμινάριο ή να δούμε μια θεατρική παράσταση. Στο ψυχικό, βιώνουμε την αβεβαιότητα είτε των σχέσεων, είτε τη μοναξιά, είτε την αβεβαιότητα την εργασιακή. Και σε σωματικό στερούμαστε άθλησης, δεν τρώμε πάρα πολύ καλά, άλλοι τρώμε πολύ, άλλοι τρώμε λίγο. Οπότε αυτό είναι λίγο, εντάξει. Να τους βρείτε, να τους κάνουμε ρεπορτάζ, κυρία Κανδεράκη. Γιατί οι περισσότεροι στο πολύ μας βρίσκουν, αλλά τέλος πάντων θα έχει αξία. Ναι. Είναι εντάξει λοιπόν να αναγνωρίζουμε ότι επιτρέπεται να νιώθουμε και συναισθήματα φόβου, αγωνίας, ανησυχίας και να αναζητούμε βοήθεια. Σε αυτή την περίοδο, όπως και στην προηγούμενη, δύναμη βρίσκουμε στις σχέσεις και στη βοήθεια των άλλων. Τώρα εδώ με βάζετε στο θέμα κατευθείαν, διότι όταν μιλάμε για οργανωμένα συστήματα, όπως ας πούμε μια οικογένεια με παιδιά, που καλείται πάλι να ξαναμπεί μέσα. Και που ειδικά στα παιδιά αναπτύχθηκε μια ολόκληρη συζήτηση να βάλουμε τη μάσκα, να μην αγκαλιάσουμε το συμμαθητή, να έχουμε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά στο σχολείο. Και τώρα τα φέραμε πάλι πίσω και τους εξηγούμε ότι η μάσκα που βάλανε δεν ήταν χαμένος σκόπος, αλλά να. Εμείς που τα πηγαίναμε στο σχολείο δημιουργήσαμε πρόβλημα, γιατί ήμασταν έξω από το σχολείο και κουβεντιάζαμε πολύ ώρα όρθιοι. Άρα είμαστε υπέτειοι για την αναζωπήρωση των κρουσμάτων. Τα λέμε όλα αυτά. Τι λέμε, εν πάση περιπτώσει. Και θέλω να βάλω και μια δεύτερη υποσημείωση για να μην διακόπτω μετά. Έχουμε και αυτό το άγχος ότι τώρα, ενώ ας πούμε υπήρχε το iPad και η ταμπλέτα μία ώρα το Σαββατοκύριακο και βλέπουμε, τώρα είναι ένα ωραίο τρίωρο, ωραίο, μαθηματικά, γλώσσα, γυμναστικές, τα πάντα όλα. Και αρχίζουμε λίγο και να αμφισβητούμε το τι έγινε με τα όρια μας, θα μου πεις, μα κάνουν μάθημα. Ναι. Αλλά υπάρχει κόσμος τώρα που ανησυχεί. Ωραία, το καταλαβαίνω. Στην πρώτη ερώτησή σας, κυρία Ανδρεάδακη, να πούμε ότι ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού και την ηλικία του, του μοιραζόμαστε τόση αλήθεια όσοι μπορεί να αντέξει. Δηλαδή, στους εφήβους τους εμπιστευόμαστε.
μπορούν να καταλάβουν. Στο παιδί της πρώτης δημοτικού ή αυτού του νηπίου δεν μπορεί να καταλάβει και δεν αντιστοιχεί και να του πούμε ότι δεν πάμε στο χωριό να δούμε τη γιαγιά γιατί μπορεί να πάθει κορονοϊό και να πεθάνει. Το λέμε με ένα τέτοιο τρόπο που να το φροντίσουμε. Ότι το κάνουμε γιατί η γιαγιά είναι πιο ευάλωτη και θέλουμε να την προστατεύσουμε. Αυτό που κάνουμε είναι από αγάπη, έχει καλή πρόθεση. Τώρα, αυτό το μπρος πίσω που είπατε, ότι βάλουμε τη μάσκα και θα πάμε σχολείο. Α, τώρα θα γυρίσουμε σπίτι και δεν θα φοράμε τη μάσκα. Τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη ευελιξία από εμάς. Τα παιδιά προσαρμόζονται στα δύσκολα πολύ πιο εύκολα από εμάς. Έχουν πηγές δυνατοτήτων που εμείς στην πορεία της ζωής μας έχουμε χάσει. Να σας θυμίσω ότι μόλις 2 γενιές πίσω στην ηλικία των παππούδων μας, τα παιδιά 7, 8 και 10 χρονών τους βάζανε ένα γαϊδουράκι και 2 προβατάκια και μέσα στο καλάθι είχανε ασύρματο για να ανεβάζουν στο βουνό στους αντάρτες. Ωραία. Έχουνε τα παιδιά, μην τα φοβόμαστε τα παιδιά. Τα παιδιά καθρεφτίζουν τη στάση των γονιών. Εάν στα παιδιά τους πούμε, ναι, υπάρχει μια απειλή, εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες που θέλουν το καλό μας και έτσι όπως είναι ένα καινούριο παιχνίδι σε εσάς στο σχολείο που τους φτιάχνετε τους κανόνες καθώς πορεύεστε, το ίδιο τώρα και οι επιστήμονες. Δηλαδή, πριν από 100 χρόνια η προηγούμενη γρίπη ήταν σε άλλο πλαίσιο. Έχουν να το καταλάβουν αυτό τα παιδιά και θα το καταλάβουν. Μην ανησυχείτε γι' αυτό. Τώρα, το κομμάτι με τα τάμπλετ, η αλήθεια είναι ότι θα παρουσιαστεί όπως και από την προηγούμενη καραντίνα. Στην προηγούμενη καραντίνα είχαμε μετά τη λήξη της αύξηση στα διαζύγια και στις εξαρτήσεις από το ίντερνετ. Το βλέπετε να συμβαίνει και αυτή τη φορά ή το ένα χωρίσε, τώρα πάμε σε καλύτερες καταστάσεις. Το βλέπω να συμβαίνει και αυτή τη φορά. Α, και αυτή τη φορά. Ναι. Όσοι γλιτώσαμε από την πρώτη, δηλαδή, πάμε. Δεν είναι όμως αυτονόητο. Θα μείνω στην ερώτηση που μου κάνατε για την εξάρτηση από το ίντερνετ, ναι, ναι, για τα τάμπλετ. Θα πρέπει μετά η ζωή που θα ζούμε να είναι τόσο συναρπαστική ή πιο συναρπαστική από το τάμπλετ. Δηλαδή, να το πάρουμε το παιδί να πάμε περίπατο, να πάμε ποδήλατο, να κάνουμε μέσα στο διαμέρισμα, όπως είπατε πριν, ότι κάνανε σήμερα τα παιδιά γυμναστική και ακούγανε και οι γείτονες. Να κάνουμε ζούμπα, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να κάνουμε τέτοια κοινωνική τρέλα, τέτοια κουζουλάδα, όπως λέμε εμείς σε κριτική, που τα παιδιά να εκρίνουν τόση χαρά και ντοπαμίνη περισσότερο από το ίντερνετ. Εάν αυτό το συνεχίσουμε και μετά, θα ακολουθήσουν τα παιδιά. Εάν του πούμε απλώς βγες από το ίντερνετ την ώρα που εμείς καθόμαστε στον καναμπέ, δεν έχουμε ελπίδα. Αν θα του πούμε έλα γιατί θα πάμε στα χιόνια ή έλα γιατί θα πάμε εκεί, τότε ναι, θα σηκωθεί. Εννοείται με τη λήξη της πανδημίας σε κάθε περίπτωση. Με τη λήξη της πανδημίας, τη λήξη. Ναι. Τώρα, αυτή την περίοδο που είναι μέσα, που υπάρχει όλος αυτός ο περιορισμός, καταρχήν βλέπουμε και μια νευρικότητα και στους ενήλικες. Πολύ περισσότερο στα ίδια τα παιδιά τώρα. Γιατί όσο ήταν σε αυτό το πήγαινε, αλλά κάτι γινόταν. Τώρα πάλι πήγαμε σαν ελέητες ώρες μέσα στο σπίτι, που εντάξει, θα κάνουμε 3-4 ώρες ελληνικά, θα πάμε και σε καμιά εξωσχολική δράση διαδικτυακή πάντα. Αλλά πάλι οι ώρες είναι πολλές και πρέπει να είναι δημιουργικές, ας πούμε. Έχουμε και αυτόν τον εξαναγκασμό της δημιουργικότητας, κυρία Κανδυράκη, θέλω να σας το καταθέσω. Δηλαδή, αν περάσει καμιά ώρα και δεν κάνουμε κάτι καλό όλοι μαζί, νιώθουμε λίγο άχρηστοι, λίγο ότι δεν τα πήγαμε καλά. Καταρχήν και το συνέστημα του να βαριέται ένα παιδί είναι απόλυτα υγιεινό. Απόλυτα φυσιολογικό. Για τους ενήλικες, εκείνη η σιωπή και η ησυχία που ο Φρόιντ έλεγε ότι είναι ένδειξη ψυχικής υγείας, είναι και οι μεγαλύτερες στιγμές δημιουργικότητας. Αυτό η ταβανοθεραπεία που λέω εγώ. Το να κάθομαι να μην κάνω τίποτα, εκείνη την ώρα γίνονται συνδέσεις και μπορώ να παράγω ιδέες που τις υλοποιήσω μετά. Άρα είναι εντάξει και αυτή η ησυχία. Τώρα, εάν εγώ θέλω, που είμαι η μαμά, ησυχία, και συμφωνήσουμε με το παιδί ότι θα πάει στο δωμάτιό του, αυτός πώς θα την κάνει την ησυχία του ή αυτή, είναι δικό του θέμα το παιδί. Αλλά μετά δημιουργικές απασχολήσεις μπορούμε να κάνουμε και μέσα και έξω από το σπίτι. Κάτι κοινωνικό. Δεν είναι απαραίτητο να είμαστε συνέχεια στην τηλεόραση. Παίξουμε ένα επιτραπέζιο. Να χορέψουμε, να κάνουμε γλυκά, να μαγειρέψουμε, να το βάλουμε κοινωνό σε αυτά τα πράγματα. Να πρέπει να περπατήσουμε. Δηλαδή, ακόμα και που είχε τέτοιο καιρό να βγουν τα παιδιά. Καλό έχουμε γαλοτσάκια, έχουμε μπουφάν, έχουμε κουκούλες.
μπορούμε να βγούμε. Εντάξει, δεν θα πάμε να περπατήσουμε μια ώρα, αλλά μπορούμε να του πούμε έλα να πάμε να πάρουμε μπάνανες. Μπορούμε να πάμε μια ώρα, αλλά μπορούμε να του πούμε έλα να πάμε να πάρουμε μπάνανες από το μανάβικο και μια σοκολάτα από το περίπτερο, πούμε έξω 20 λεπτά. Εμείς όταν είμαστε μέσα σε εγκλεισμό νιώθουμε μια δυσφορία. Στις φυλακές η μεγαλύτερη τιμωρία που μπορούν να κάνουν στους κρατούμενους ποια είναι? Η απομόνωση. Άρα είναι απόλυτο φυσιολογικό και για ένα παιδί που η φυσική του κατάσταση είναι σε μια αλάνα ή στην αυλή του σχολείου. Τώρα δεν γίνεται να του πούμε κάτσε καλά στον καναμπέ για να έχω κι εγώ την ησυχία μου. Το υγιές παιδί θα παίξει ποδόσφαιρο και στο σαλόνι μέσα. Το είδατε το βλέμμα, ε. Λοιπόν, ερώτημα. Είναι ναι. Εντάξει να μην είμαστε εντάξει? Θέλω να το ρωτήσω αυτό. Είναι εντάξει να μην είμαστε εντάξει και έχουμε και την καταλληλότερη δικαιολογία αυτή την περίοδο. Όμως, δεν είναι εντάξει να τα αφήσουμε να μας πλακώσει. Μπορούμε κάτι να κάνουμε πάνω σε αυτό. Και σε αυτό που έλεγα πριν για την κουζουλάδα και για την τρέλα, η συγχωρεμένη γιαγιά μου έλεγε, λέει παιδί μου, άνθρωπος πρέπει να μπαίνει κάθε μέρα μισή ώρα στο κουζουλού το περβόλι, γιατί αν δεν μπαίνει συνειδητά μισή ώρα στο κουζουλού το περβόλι, θα μπει μια και καλή ολότενα και δεν τον ξαναβγάλουνε. Αυτή την περίοδο που είναι μη φυσιολογική, αν δεν βάλουμε και λίγη τρέλα στη ζωή μας, θα τρελαθούμε. Οι ενήλικες εννοείται τώρα, έτσι. Θέλουμε, δεν θέλουμε δηλαδή, να βρούμε έναν τρόπο να γίνουμε λίγο πιο χαλαροί. Να το επιβάλλουμε αν δεν μπορούμε να το βρούμε πια ή το έχουμε χάσει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Καλά το καταλαβαίνω. Ωραία, ναι. Τα παιδιά μας να μας προσκαλέσουν στον κόσμο τους. Και όσοι δεν έχουμε παιδιά, να κάνουμε όθεα να είμαστε παιδιά. Να είμαστε παιδιά. Το κρατάω, κυρία Κανδεράκη. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Να την επαναλαμβάνουμε. Θέλω να πω μια τελευταία κουβέντα μόνο. Βεβαίως. Είναι μια κουβέντα του δασκάλου του κυρίου Καραγιάννη από μια ομιλία που είχε κάνει στην προηγούμενη καραντίνα, που είχε πει, ελάτε να ζήσουμε αυτή την περίοδο με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε αργότερα να το κοιτάζουμε και να το νοσταλγούμε. Γιατί αυτή την περίοδο δημιουργούμε τις αναμνήσεις για το υπόλοιπο της ζωής μας. Και εσείς δημιουργείτε τις αναμνήσεις για την κόρη σας. Το πώς στέκεστε εσείς σε αυτή την κατάσταση θα είναι το μοντέλο που θα στέκεται στις δυσκολίες της ζωής της η κόρη σας. Και ο κάθε ένας στα παιδιά του. Τώρα με αυτό που μου είπατε, μην βάζετε να θέλω να κάνω και άλλες ερωτήσεις για τις εργαζόμενες μητέρες και όλα αυτά τα άγχη που βιώνουν να αφήνεις ένα παιδί πίσω στην καραντίνα 8 η ώρα το πρωί και να το ξαναβρίσεις 8 η ώρα το βράδυ. Για ρωτήστε μας. Άρα ο χρόνος που θα περάσω μαζί του να είναι μέσα στην τρέλα, να είναι 100%, να έχω κλείσει το κινητό και να του αφοσιωθώ σε να είναι το πρώτο μου ραντεβού από ένα μεγάλο έρωτα, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό το συζητήσουμε στην επόμενη συνάντηση. Οι εργαζόμενες μητέρες, τα διλήμματα, τα άγχη, οι αγωνίες και πολλές φορές τα αυτομαστιγώματα. Που δεν είναι γόνιμα σε καμία περίπτωση. Ξέρουμε τα λάθη μας, αλλά πρέπει να τα ακούμε συχνά πυκνά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κανδεράκη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.